Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 108 η πραότητα. Καλύτερα η συγνώμη από την τιμωρία, γιατί το ένα δείχνει ήρεμη φύση και ήμερη, ενώ το άλλο θηριώδη, πιτακού. Να επενείς και τον εχθρό σου, ευεργετώντας τον μόλις σου τη δύναμη και δίκαια, πινδάρο. Τον εχθρό σου τόσο πολύ να εχθρεύεσαι, σαν να πρόκειται να αγαπήσετε πάλι, Σοφοκλέους. Πώς να εκδικηθώ τον εχθρό μου, ρώτησαν κάποτε το Διογέννη και αυτός απάντησε, να γίνεις καλοκάγαθος. Ωραίος δηλαδή στη μορφή και αγαθός στη ψυχή, δηλαδή για τους αρχαίους Έλληνες ο τύπος του τέλειου ανθρώπου. Ιρωνικά βέβαια. Πλουτάρχου, περί του πώς εξ εχθρών ωφελίντου. Όταν κανείς σου σφάλισε κάτι, σκέψου πρώτα σε τι καλό ή κακό νομίζεις ότι έσφαλε, γιατί έτσι ούτε θα οργιστείς ούτε θα θαυμάσεις και θα τον ελέησεις κιόλας, Αντωνίνου. Γνήσια και χρηστά είναι έτοιμος να δείξω το λάθος του πάντα ενός και ευνοϊκά και όχι τιμωρητικά. Αυτή τη διάθεση έχω. Πραότητα και ανεξικακία δείξε στους εχθρούς σου και αν θες να στεναχωρήσεις αυτόν που σε μισεί, μην τον κατηγορείς με διάφορες κατηγορίες ηθικής φύσεως, αλλά κοίτα να είσαι φιλάνθρωπος και δίκαιος, Πλουτάρχου. Φυσικό του κάθε ανθρώπου η αγάπη και στους εχθρούς. Λίγο υπόμεινε στους πλησίων και αγάπα των πλησίων με ταπείνωση, θα λύσεις. Δούλος Κυρίου δεν είναι φιλόνικος, αλλά ήπιος όλος και διδακτικός και ανεξίκακος και παιδεύουν τους αντιπάλους του με πραότητα. Επειδή πολλοί αντεκδικούνταν όσους αμάρταν από μνησικακία και φιλαρχία, εδώ τώρα ο Απόστολος τους διδάσκει να καταρτίζει το αμαρτάνο και να μην τιμωρείται, αλλά να διορθώνεται με πραότητα που αρέσει και στο Άγιο Πνεύμα, που είναι έργο του πνευματικού, να στηρίζει και να διορθώνει και να αναπληρώνει το ελλείπον. Γαλάτες. Σε ποιον άλλο να στρέψω το βλέμμα μου, λέει ο Κύριος, παρά σε αυτόν που είναι πράος και ταπεινός και τρέμει τα λόγια μου από ευλάβεια Ισαΐου. Όσα ακολουθούν αναφέρονται αναγωγικά και στον Χριστό. Επειδή ο Θεός είναι ελεήμονας και ορθώς της κρίσης του βέβαια νομοθετεί και θέτει υπό κάτω στον νόμο του για διόρθωση τιμωρώντας τους αμαρτάνοντες εν οδό, στην παρούσα δηλαδή ζωή, και οδηγεί τους πράους να μην πλανηθούν από αγνωσία με δίκαιη κρίση ως άξιος οδηγίας, βλέποντας και το παράδειγμά του, του Χριστού. Το κόλουθο αναφέρεται στο Χριστό και τους μαθητές του. Θα διδάξει τις οδούς της πολιτείας του, τις οποίες θα ακολουθήσουν οι μαθητές του, ώστε να καταστούν και αυτοί οι πράοι. Ψαλμοί. Η μακρόθυμη και η υπομονετική νικώντας το πάθος της οργής θα κληρονομήσουν τη γη, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο, αλλά και την παντοτινή γη. Αφού γι' αυτοί στερούνται πολλές φορές και την πρόσκαιρη αυτήν εδώ και τα αγαθά της από πολλή πραότητα και απεριέργεια που έχουν, θα εντρυφήσουν οι πράοι αυτή την ευτυχισμένη εκείνη και μακαρία γη με πολλή ειρήνη, όπου απέδρα έφυγε δηλαδή ο δίνη λύπη και στεναγμός. Ψαλμοί. Όποιος είναι πράος, αυτός είναι και γιατρός της καρδιάς του. Παροιμίες. Προτιμώ πράος στην ψυχή και ταπεινό εξωτερικά κοινωνικά παρά περίβλεπτο νικητή που μοιράζει λάφυρα με υπερήφανους συμμάχους του. Γιατί καλύτερος ο ταπεινός σε κοινωνική θέση και πράος από τον περήφανο εγωιστή και μεγάλο κοινωνικά. Παιδί μου, με πραότητα κάνετε έργα σου και θα σε αγαπήσουν οι καλοί. Σιράχ. Παιδί μου, τίμησε τον εαυτό σου με πραότητα, η ωραιότερη μορφή ταπεινώσεως που θα σε δοξάσει, και δώσε στον εαυτό σου αξία που σου πρέπει και σε κάνει αξιαγάπητο. Να ελέγχεις με παρησία και να επιπλήττεις χωρίς δειλία τους αμαρτάνοντες σε αρμόδιο καιρό και επιτίδιο, για να μην σε περιφρονούν. Υπενθύμιζες αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και εξουσίες και σε κάθε καλό έργο να είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να μην βλασφημούν και δυσφημίζουν κανένα, αλλά να μην μάχονται παρά να είναι επιηγικείς και να δείχνουν πραότητα σε όλους. Τίτος. Μακάρι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη Ματθαίος. Ρίζες περήφανων εθνών ο Κύριος ανέσπασε και φύτεψε ταπεινούς στη θέση τους. Ιστορία γεμάτη τέτοια παραδείγματα. Σιράχ. Ο πράος είναι εικόνα του άκακου και ταπεινού και πράου Ιησού. Η πράοτητα είναι πλούτος ανεκδίγητος και όνομα θεϊκό και ουράνιο, χάρισμα και κλίμακα που μας ανεβάζει στον ουρανό, ενώ η αγριότητα χαρακτηρίζει τους δαίμονες, γκρεμίζει τον άνθρωπο στον άδη. Κλίμακος.